Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος. Ο καιρός είναι λίγο δροσερός πια, φθινοπορεινός καιρός και λίγο μουντός. Και εσείς εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Blue Sky παίρνετε συνεχώς τηλέφωνα και λέτε διάφορα πράγματα για μένα και για τα όσα λέω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους εκείνους που παίρνουν τηλέφωνο και λένε καλά λόγια για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αποδοχή είναι κάτι που με τιμά και με συγκινεί όταν έρχεται εκ μέρους σας. Θέλω να απαντήσω όμως και σε μερικά ερωτήματα που τίθενται από διάφορους τηλεθεατές. Μάλιστα τώρα μόλις πρωτού μπω στο στούντιο μου είπανε για δύο τηλεθεατές που τηλεφώνησαν και αναφέρθηκαν σε δύο πράγματα που είπα εγώ ή υποτίθεται ότι είπα εγώ ή δεν τα είπα έτσι ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων θα διευκρινίσουμε. Το ένα είναι η διασύνδεση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ζήμες για την οποία τον κατηγορούν κάποιοι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπα χθες για την μείωση, το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, για τη μείωση του πληθυσμού και για το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην Ελλάδα από μουσουλμάνους μετανάστες. Θα τα διευκρινίσω και τα δύο για να μην υπάρχουν οποιασδήποτε σκιές. Θα σας παρακαλούσα μόνο να προσέχετε πολύ καλά τι λέω και να μην διαστρεβλώνετε αυτά τα οποία λέω, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο όταν ακούτε κάτι και δεν το ακούτε προσεκτικά από κάποιον που μιλάει στην τηλεόραση, να μην το καταλάβετε όπως ακριβώς το είπε και να νομίζετε ότι είπε κάτι άλλο από αυτό που είπε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι είχε γραφεί στο παρελθόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε διασυνδέσεις με την Siemens επειδή η Siemens του έκανε δώρο το τηλεφωνικό κέντρο που είχε εγκαταστήσει στα γραφεία του στην οδό Χαλκοκονδύλη, στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικος. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν είναι ακριβές, ότι δεν το πήρε δωρεάν, ότι όντως πήρε, όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν τηλεφωνικό κέντρο και τα περισσότερα γραφεία τηλεφωνικό κέντρο Siemens, διότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αλλά ότι δεν το πήρε δωρεάν και ότι δεν ήταν δώρο και προσεκόμισε και τιμολόγια. Και εκεί έληξε η ιστορία γι' αυτό. Και εναντίον του δεν κινήθηκε ούτε καν εισαγγελική έρευνα. Ούτε καν. Ούτε καν. Δεν ετέθη καν θέμα οποιασδήποτε έρευνας γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Τι συμβαίνει όμως? Επειδή στην Ελλάδα οι πολιτικές αντιπαλότητες είναι έντονες και επειδή οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκουν παντού σκάνδαλα και τους αρέσει, ειδικά όταν αφορά τον πολιτικό τους αντίπαλο, κάποιοι στο διαδίκτυο, στις εφημερίδες από εδώ και από εκεί αφήνουν υπαινιγμούς, το συντηρούν και δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες φυσικά δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ ποτέ δεν έχω κατηγορήσει κάποιον, εάν δεν έχω ατράνταχτα διάστα στοιχεία δημοσίως, για απατεώνα ή για σκάνδαλα. Έχω ακούσει μύριες όσες ιστορίες. Κάποιες από αυτές πρέπει να είναι σίγουρα αληθινές. Αλλά δεν έχω τα μέσα να τις αποδείξω. Και όταν δεν έχω τα μέσα να αποδείξω ότι κάποιος είναι υπεύθυνος για κάποιο σκάνδαλο ή για κάποια κομπίνα, δεν το λέω. Γιατί είναι ανεύθυνο και είναι και ανήθικο εκ μέρους να κάνω κάτι τέτοιο. Σήμερα, αν σας πω τι έχω ακούσει για διάφορες κομπίνες, ακόμα και υπουργών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σημερινών υπουργών, θα φρίξετε. Δεν μπορώ όμως να τα εσταρνιστώ. Δεν μπορώ όμως να σας τα πω, διότι δεν τα γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι αυτά που μου λένε. Κάποια μπορεί να είναι, κάποια άλλα όχι. Δεν έχω στοιχεία. Όποτε δεν έχω στοιχεία, δεν μιλάω για ηθικού περιεχομένου σκάνδαλα. Μιλάω μόνο για πολιτικές. Όπως βλέπετε, από αυτήν εδώ την εκπομπή, εγώ μιλάω μόνο για πολιτικές. Για πολιτικές προτάσεις, για πολιτικές απόψεις, για πολιτικές συμπεριφορές. Αυτές κρίνω. Και όχι το αν τσακώνεται ένας πολιτικός με τη γυναίκα του, αν δεν τα παιδιά του που δεν το ξέρω, ή αν έχει πάρει δώρα που δεν το ξέρω. Ενώ δώρα, παράνομα δώρα. Αντιθέτως, για να το διευκρινίσω πάλι για αυτούς οι οποίοι δεν το έχουν καταλάβει,
Για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν εισαγγελική έρευνα. Γιατί δεν υπήρχε θέμα. Δεν ετέθη καν θέμα εισαγγελικής έρευνας περαιτέρω. Για τον κύριο Μαντέλη, ο οποίος πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο μάρκ, από την Siemens, και υπήρξε έρευνα και ο κύριος Μαντέλης είναι στα δικαστήρια, όπως ξέρετε. Που ήταν και αυτός βουλευτής και υπουργός. Τα λέω αυτά για για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο που να τον εμπλέκει στην υπόθεση Siemens. Παρά μόνον οι φήμες που είναι εύκολο να τριγυρίζουν και να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Για τον Μαντέλ υπάρχουν. Υπάρχουν. Και γι' αυτό είναι στα δικαστήρια. Όπως και πολλοί άλλοι που είναι στα δικαστήρια και ακόμα η δίκη τους δεν γίνεται για διαφόρους λόγους. Για τον Μαντέλ ειδικά είναι επειδή έχει πεθάνει ο πρόεδρος του δικαστηρίου και αναμένεται να γίνει μέσα στο φθινόπωρο όταν θα αντικατασταθεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Κατανοητό όλο αυτό που σας είπα. Το καταλάβατε, για να μην παρεξηγιόμαστε. Το δεύτερο. Δεν είπα ποτέ ότι οι Σύριοι πρόσφυγες θα αλλάξουν τη σημαία της Ελλάδος. Δεν το είπα ποτέ. Και αντιθέτως, πολλοί από τους Σύριους πρόσφυγες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Δεν το αποκλείω. Αυτό που είπα είναι το εξής και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, να το νιώσουμε. Ότι ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις και αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι σήμερα που είναι 10 εκατομμύρια και κάτι και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες οι Έλληνες, μέχρι το 2050 θα είναι 8 εκατομμύρια, θα έχουμε χάσει πάνω από 2 εκατομμύρια, εξαιτίας της μειώσης του πληθυσμού. Γιατί είναι οι θάνατοι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ειδικά με την οικονομική κρίση, αυτό το σενάριο χειροτερεύει ακόμα περισσότερο. Γιατί οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν κάνουν πια παιδιά και γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό. Κατανοητό αυτό. Κατανοήσατε ότι σας είπα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μείζον δημογραφικό πρόβλημα και ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει και πεθαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε όποιον αρέσει να την ακούει, σε όποιον δεν αρέσει να την ακούει, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Το οποίο γίνεται επιπλέον χειρότερο λόγω της οικονομικής κρίσης και του γεγονότος ότι σήμερα, όπως ξέρετε και από το περιβάλλον σας, δυσκολεύονται τα πράγματα στο να κάνει κάποιος οικογένεια και να κάνει παιδιά. Και πάρα πολλοί εκ των συμπολιτών μας, των νέων ανθρώπων, φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είπα χθες. Και είπα ότι υπάρχει σοβαρό το ενδεχόμενο τον πληθυσμό ο οποίος θα μειώνεται, τον νέο πληθυσμό στην Ελλάδα και θα αυξάνεται ο γερασμένος πληθυσμός, η άνω των 65 σε λίγα χρόνια θα είναι πλειοψηφία στην Ελλάδα, να τον αντικαταστήσουν οι μετανάστες. Δεν είπα οι πρόσφυγες, οι πρόσφυγες Σύριοι είναι και λίγοι, δεν είναι πολλοί. Μίλησα για μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες που έρχονται στην Ελλάδα, είτε από την Αφρική είτε από την Ασία. Κατανοητό και αυτό. Και είπα ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν εδώ πέρα και να αποκτήσουν μόνιμη εγκατάσταση και να συμβάλλουν στην ελληνική κοινωνία. Φοβάμαι όμως ότι επειδή οι μετανάστες έχουν άλλη κουλτούρα από την κουλτούρα τη δική μας, την ελληνική, φοβάμαι ότι δεν θα ενταχθούν στον ελληνικό τρόπο της κοινωνίας μας, στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό τρόπο. Αυτό, επαναλαμβάνω, έχει συμβεί σε όλες τις δυτικές χώρες, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχουν μεγάλες μουσουλμανικές μειονότητες. Δεν εντάσσονται. Αυτό είπα χθες. Κατανοητό και αυτό. Και είπα καθ' υπερβολή ότι σε ένα βάθος χρόνου, 100-200 ετών, εάν οι μουσουλμάνοι είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς σε αυτή τη χώρα, που δεν αποκλείεται να συμβεί όσο μειώνεται ο χριστιανικός πληθυσμός και αυξάνεται ο μουσουλμάνικος, που είναι βέβαιον εάν έρθουν, αν συνεχίσουν να έρχονται με τέτοιους ρυθμούς μετανάστες από το Πακιστάν, από το Μπαγκλαντές, από το Αφγανιστάν, από την Νιγηρία, από τη Σομαλία και από οπουδήποτε αλλού, τότε είπα, και ελπίζω πάλι να γίνομαι κατανοητός, από τη στιγμή που οι μουσουλμάνοι θα είναι πλειοψηφία, η Ελλάδα δεν θα είναι Ελλάδα πια.
Θα είναι μια μουσουλμανική χώρα και πολύ λογικό θα είναι, αν η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνη σε 100 χρόνια από τώρα, σε 200 χρόνια από τώρα, να αντικαταστήσουν και το σταυρό από τη σημαία και να βάλουν το μισοφέγγαρο. Το οποίο μοιραία θα συνέβαινε. Έτσι δεν είναι? Όπως αντικατέστησαν οι Οθωμανοί όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1453, αντικατέστησαν το δικέφαλο ετώ με το μισοφέγγαρο. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτε άλλο. Για να διευκρινίσουν, δεν μίλησα ποτέ για Σύριους πρόσφυγες. Οι Σύριοι πρόσφυγες, εύχομαι να σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και στην πατρίδα τους σύντομα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσέχετε πολύ τι λέω και να μην διαστρεβλώνετε αυτά τα οποία ακούτε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι σαφής. Όταν σας μιλάω, σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω τις αλήθειες. Θα μου πείτε, είναι οι αλήθειες οι δικές σου. Ναι, είναι οι αλήθειες οι δικές μου. Αλλά αν έχετε εσείς δικές σας αλήθειες, δεν πάει να πει ότι είναι και αλήθεια όμως. Υπάρχουν και μερικές αντικειμενικές αλήθειες. Αυτό για να διευκρινίσω τα δύο ερωτήματα που ετέθηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε λίγη ώρα από τώρα θα έχετε τη δυνατότητα όλοι σας να παίρνετε τηλέφωνο και να βγαίνετε ζωντανά στην εκπομπή μας. Όπως προσπαθώ να το κάνω κάθε μέρα. Δεν το έκανα χθες γιατί είχα πολλά θέματα να αναπτύξω, αλλά προσπαθώ να το κάνω κάθε μέρα. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα άλλο ζήτημα. Μια και αναφέρθηκα στο ενδεχόμενο να αυξηθεί, εάν συνεχιστούν τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα και αυξηθεί και το μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και να αλλάξει σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού σε διάβα δεκαετιών, όχι αύριο το πρωί, σε διάβα δεκαετιών, όπως αναφέρθηκα σε αυτό, θέλω να διευκρινίσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για το θέμα των θρησκευτικών. Ο κύριος Φίλης ήθελε να αλλάξει το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών. Σε αυτό αντέδρασε σφοδρότατα η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Θεώρησαν πως αυτό για μια χώρα που είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 95%, ίσως και ακόμη παραπάνω, οι άνθρωποι εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν θα έπρεπε να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών. Λέει ο κύριος Φίλης ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι κατήχηση στην Ορθοδοξία. Πράγματι είναι. Και ότι δεν διδάσκει την θρησκεολογία. Πράγματι δεν τη διδάσκει. Εάν όμως ήθελε να, σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου υπάρχει μάθημα θρησκευτικών, εγώ δεν είμαι οπαδός του μαθήματος των θρησκευτικών, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά οι άνθρωποι το θέλουν. Όποιος δεν θέλει να συμμετάσχει στο μάθημα των θρησκευτικών, να μην συμμετέχει. Να υπάρχει μάθημα θρησκεολογίας μαζί του. Μαζί του. Αλλά όχι να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών, αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει επί δεκαετίες. Και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι τώρα, σε αυτή τη φάση, είναι πολιτικά και κοινωνικά ανορθόδοξο να το κάνει. Είναι λάθος να το κάνει. Και δεν είναι η προτεραιότητα της χώρας. Η προτεραιότητα της χώρας δεν είναι ούτε το μάθημα των θρησκευτικών, ούτε τηλεοπτικές άδειες. Η προτεραιότητα της χώρας είναι να σωθεί από την λέλαπα που έχει ενσκύψει, από την τρομακτική οικονομική κατάρρευση που βιώνει ο τόπος. Αυτή είναι η προτεραιότητα της χώρας. Και πρέπει όλοι προς αυτή την κατεύθυνση να βρισκόμαστε. Εγώ δεν είμαι εναντίον του συμφώνου συμβίωσης των ομοφιλοφίλων. Αλλά ούτε αυτό ήταν προτεραιότητα. Καλώς έγινε. Καλώς έγινε, το επαναλαμβάνω, ξέρω ότι σε πολλούς δεν θα αρέσει που το λέω, αλλά καλώς έγινε. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Η αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών, ακόμα και αν θα έπρεπε να εισαχθούν στοιχεία θρησκεολογίας, που πρέπει να εισαχθούν κατά τη γνώμη μου, δεν είναι προτεραιότητα για τη χώρα σήμερα. Αντίθετα, η αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών θα δώσει διαφορετικό μήνυμα στην κοινωνία. Θα πει ότι πάβει να είναι χριστιανική, ορθόδοξη.
ότι καταπολεμείται η Ορθοδοξία και είναι λάθος αυτό. Ειδικά στη συγκεκριμένη δύσκολη κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά φάση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Και σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα της χώρας το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Σίγουρα δεν είναι. Και δεν είναι δουλειά κανενός υπουργού να ορίζει πόσες άδειες χωράνε ή δεν χωράνε στο τηλεοπτικό φάσμα. Αυτό το έχουμε πει από την αρχή, το επαναλαμβάνω και τώρα. Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, στην περίπτωση του διαγωνισμού αυτού που έκανε κατά παράβαση του συντάγματος, και το λέω εγώ, δεν το λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Συμβούλιος της Επικρατείας που είναι φυσικά πιο αρμόδιο από μένα, θα πάρει την αποφασή του τις προσεχείς μέρες. Εγώ όμως το λέω ως απλός πολίτης που έχω δικαίωμα να κρίνω, όπως όλοι μας, τη συνταγματικότητα ή μη ενός νόμου. Την έγκυρη κρίση την κάνουν τα δικαστήρια. Εγώ κάνω την προσωπική μου κρίση. Και δεν είμαι ο μόνος. Οι περισσότεροι συνταγματολόγοι στην Ελλάδα, οι περισσότεροι, το 99% έχει ταχθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου Παπά. Αλλά δεν είμαι ο μόνος. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ο νόμος αυτός είναι και αντισυνταγματικός κατά την άποψή μου, αλλά είναι σίγουρα ανελεύθερος. Επιβάλλει έναν περιορισμό στην επικοινωνία και στην ενημέρωση. Σας το έχω εξηγήσει κατ' επανάληψη. Όσο περισσότερα κανάλια υπάρχουν, τόσο καλύτερο για τον τηλεθεατή. Και ο τηλεθεατής θα κρίνει ποια από αυτά τα κανάλια θα επιβιώσουν και ποια όχι. Με την ψήφο του, την καθημερινή του ψήφο. Ο τηλεθεατής με το control που πατάει δίνει ψήφο σε ένα κανάλι. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχουν πολλά κανάλια. Όποιος θέλει ας κάνει κανάλι. Να πληρώσει κάτι σαν άδεια. Να πληρώσει. Αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Τα 70 εκατομμύρια, 75 που καλείται να πληρώσει ο Κυριακού τώρα ο Αντένα, είναι υπερβολικό ποσό. Δεν μπορεί να βγουν αυτά τα λεφτά. Είναι βέβαιο. Και αντιθέτως, για ποιο λόγο να πληρώσει κάποιος πλούσιος τόσα χρήματα. Για να υπάρχει διαπλοκή, γιατί αλλιώς δεν έχει συμφέρον επιχειρηματικό να δώσει τόσα χρήματα. Μόνο για λόγους διαπλοκής δίνουν 40 και 50 και 60 εκατομμύρια οι πρόεδροι των ομάδων. Όπως τα δίνουν και στις ομάδες τους. Γιατί δίνουν τόσα εκατομμύρια στις ομάδες. Για λόγους διαπλοκής, για να έχουν ιδιωτικούς στρατούς. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα οι πρόεδροι των τριών δημοφιλέστερων ομάδων, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αποκτούν και κανάλι. Να δώσουμε και μία στο Μελισσανίδη, να πάρει και η ΑΕΚ. Και τότε να έχουμε, η χώρα αυτή θα εξαρτάται και ως προς την ενημέρωσή της και ως προς τους ιδιωτικούς στρατούς που είναι οι μεγάλες ομάδες, από τέσσερις ανθρώπους. Το Μελισσανίδη, αν πάρει, που δεν θέλει μέχρι στιγμής, τον Αλαφούζο, τον Μαρινάκη και τον Σαββίδη. Αυτό θα είναι η Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Αναρωτιέμαι. Αυτό είναι καταπολέμηση της διαπλοκής. Αυτό είναι διαφάνεια. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι το θέμα των τηλεοπτικών αδειών ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα του παπά, για να ρίξει την μπάλα αλλού, να μην ασχολούμαστε με το πραγματικό πρόβλημα, τις πραγματικές προτεραιότητες της χώρας, που είναι η οικονομία και η κατάρρευση της οικονομίας, και να ασχολούμαστε με το αν θα πάρει το Μέγκα και αν θα βλέπουμε τον Πρετεντέρη, την Τρέμη και όλη αυτή την ιστορία της μπαλαφάρας και της ανοησίας. Ευτυχώς, οι άνθρωποι που μας κυβερνούν δεν είναι μόνον δεν έχουν μια πολιτική αθλειότητα, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι σαφές ότι έχουν μια πολιτική. Είναι πολιτικά δίστακτοι. Αλλά είναι και ανίκανοι όμως. Διότι αυτό το παιχνίδι με τις τηλεοπτικές άδειες που πήγε να παίξει ο παπάς θέλει πολύ μεγάλη ικανότητα και πολύ μεγάλη οργάνωση. Και δεν την έκανε. Νόμισε ότι θα του βγει. Και δεν του βγήκε. Του γύρισε μπούμεραγκ. Με την υπόθεση Καλογρίτσα του γύρισε μπούμεραγκ. Και τώρα γελάει όλος ο κόσμος εναντίον της κυβέρνησης για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. 85% στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το λέω για να διευκρινίζετε. Το διευκρίνησα και αυτό. 85% των ανθρώπων στις δημοσκοπήσεις είναι εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Και τώρα έτσι κι αλλιώς η όλη υπόθεση πάει πολύ πίσω. Τώρα σήμερα διάβαζα ότι ποια κανάλια θα κλείσουν, αυτό λέει θα στο τέλος Φεβρουαρίου τώρα μετά την αλλαγή με τον Καλογρίτσα. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου δεν ξέρω αν θα ζούμε ή θα έχουν πεθάνει. Όλοι μας.
ποιος θα ζει και ποιος θα έχει πεθάνει, δεν το ξέρω. Διότι οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή, ιστορίες τρέλας που διαπιστώνω στην αγορά, είναι απίστευτες, απίστευτες. Πάμε παρακάτω. Τα λέω αυτά και φουντώνω κι εγώ. Γιατί αν ξέρετε τι συμβαίνει, καταλαβαίνω ότι όσοι είστε συνταξιούχοι, άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι, βιώνετε ο καθένας το δικό σας πρόβλημα από τη δική του πλευρά. Για τον άνεργο είναι καθοριστικό, είναι καταλυτικό. Για τον συνταξιούχο είναι επίσης πολύ μεγάλο. Για τον δημόσιο υπάλληλο είναι πάλι μεγάλο και εκείνος έχει υποστεί μειώσεις. Αλλά για το τι συμβαίνει σήμερα στην ιδιωτική οικονομία, στην αγορά, στα μαγαζιά, σε επιχειρήσεις, είναι φιαλτικό. Δεν πληρώνει κανείς κανένα. Με το ζόρι, σαν επέτες, ο ένας κυνηγάει από τον άλλο να πάρει τα λεφτά του. Και δεν τα παίρνει. Γιατί έρχεται η εφορία και τον πνίχει, τον έχει πιάσει από το λαιμό. Γιατί τον κυνηγάει ανηλαιώς μια εφορία η οποία δεν έχει και τα έσοδα. Τώρα διάβαζα στο πρώτο οχτάμηνο του 2015, τα έσοδα ήταν πιο κάτω από τον στόχο που είχε θέσει ο προϋπολογισμός, του 16, το πρώτο οχτάμηνο του 16. Δεν τα πιάνει ούτε αυτά. Και σε κυνηγάει ανηλαιώς, κατά σχέσεις. Και όλα αρχίζουν τώρα, έτσι. Διότι από το τέλος του μήνα μέχρι τώρα είχαν γίνει κατασχέσεις λογαριασμών. Κατασχέσεις σπιτιών ελάχιστες είχαν γίνει. Από το τέλος του μήνα και μετά θα αρχίσουν να γίνονται κατασχέσεις σπιτιών. Τη ΔΕΗ, το ηλεκτρικό ρεύμα και την ΕΙΔΑΠ δεν την είχαν κόψει μέχρι τώρα. Τώρα θα αρχίζουν να κόβουν. Από το τέλος του μήνα που τελειώνει η προθεσμία για να ρυθμίσει τους οφειλές τους οι οφειλέτες στην ΔΕΗ και στην ΕΙΔΑΠ. Να δείτε τι έχει να γίνει μέσα στο επόμενο πεντάμινο. Μειώσεις συντάξεων. Φόροι που πρέπει να πληρωθούν μέσα στο επόμενο πεντάμινο. Κατασχέσεις. Κλείσιμο του ρολογιού της ΔΕΗ και του ΕΙΔΑΠ. Το επόμενο πεντάμινο θα είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά σταθές. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γερμανία σήμερα. Όπως θα έχετε ακούσει. Και αν δεν το έχετε ακούσει, σας το λέω εγώ. Η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, αντιμετωπίζει σοβαρό το πρόβλημα, ακόμα και συστημικό. Επειδή επιβλήθηκαν κάποια πρόστιμα από το δημόσιο και πρέπει να τα πληρώσει. Αυτά τα πρόστιμα, εάν πληρωθούν, η Deutsche Bank θα πρέπει να κάνει bail-in. Θα πρέπει να βρει τρόπους να ανακεφαλοποιηθεί. Επειδή δεν μπορεί πλέον, το ίδιο που ισχύει στην Ελλάδα, ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί να γίνει με λεφτά των φορολογούμενων Γερμανών. Θα γίνει με κόψιμο των καταθέσεων και των μετοχών της Deutsche Bank. Άρα θα πληγούν οι μέτοχοι και οι καταθέτες. Εάν αυτό συμβεί στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στις μικρές ελληνικές τράπεζες που καταραίουν ούτως ή άλλως. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί δεν θα μπορούμε να πούμε και τίποτα εμείς όταν μας πιέζουν κάντε bail-in. Δηλαδή κούρεμα καταθέσεων, γιατί αυτό είναι το bail-in. Τι θα πούμε, αφού έγινε στην Deutsche Bank, να μην γίνει στη Eurobank και στην Αλφα και στην Attica Bank με του Καλογρίτσα τα κερατιάτικα. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, για το τι έχουμε μπροστά μας. Και εμείς ασχολούμαστε με τα θρησκευτικά και τις τηλεοπτικές άδειες. Τώρα τι να πω, είναι σοβαρή μια κυβέρνηση που αντί να ασχολείται με το μείζον, ασχολείται με το έλασον. Από μια ειδοληψία και μόνον. Και το κάνει και λαθασμένα. Διότι και το θέμα των θρησκευτικών, ο κύριος Φίλης το παίρνει πίσω τώρα. Όταν είδε τις αντιδράσεις της Ιεράς Συνόδου και της Εκκλησίας, το παίρνει πίσω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, μένει μισή ώρα για το τέλος εκπομπής μας.
αφού έδωσα όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις από μέρους μου, ήρθε η ώρα να πάρετε εσείς το λόγο, φίλες και φίλοι. Έτσι. Βγήκε και το ακουστικό. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Το φτιάχνω εδώ στον αέρα. Λοιπόν, παίρνετε εσείς τηλέφωνο στο 211-1860-001 και έχετε τη δυνατότητα να βγείτε στον αέρα και να μιλήσετε. Όπως κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Γιατί αυτή η εκπομπή επιδιώκει τον διάλογο με ευπρέπεια, με ήθος, ακόμα και αν εσείς διαφωνείτε μαζί μου. Δεν έχει καμία αξία. Η διαφωνία άλλωστε είναι η βάση της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς διαφωνία, χωρίς διαφορετικές απόψεις. Φτάνει αυτό να γίνεται, επαναλαμβάνω, με ήθος, με ευπρέπεια και με επιχειρήματα. Και όχι, με φαντασιώσεις, γιατί στην Ελλάδα αρκετά ζούμε με φαντασιώσεις. Ο κύριος Μάριος, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι που τα λέτε έτσι όπως πρέπει. Θα σας πω ένα πράγμα όμως. Δεν δικαιούνται κανένας, μα κανένας, να κατηγορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση που σήμερα είναι είτε στην εξουσία είτε θα έρθει αύριο, δεν δικαιολογείται ο Έλληνας πολίτης να βγαίνει να διαμαρτύρεται για τα διεθνές εγκλήματα που έχει κάνει ο ίδιος ο Έλληνας. Γίνανε δημοσκοπήσεις την περασμένη εβδομάδα. Σας ερωτώ κύριε Λοβέρδο. Ποια κόμματα έχουν την πλειοψηφία και θέλω μία απάντηση. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και κάτι άλλο κοπρόσκυλα εκεί από την αριστερά ή μεριά που το παίζουν δίδεν κομμουνιστές, δικαιούνται να μιλάνε αντί να κοιτάχονται στον καθρέφτη και να φτύνουν το πρόσωπό τους οι Έλληνες. Να βγαίνουν και να λένε μου κόψανε τη σύνταξη. Βεβαίως θα την κόψουνε. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε. Γιατί κύριε Λοβέρδο λοιπόν κατηγορούμε τις κυβερνήσεις και οποιαδήποτε. Και εγώ είμαι αντίθετος αυτής της κυβερνήσης. Ναι. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήγε να βάλει μια αρχή, βγήκαν οι κολάδες τους, θυμάστε τους κολάδες. Όταν πήγε να βάλει μια τάξη στη χώρα μας. Ναι. Το ξεχνάμε αυτά, τα ξεχνάμε. Βγήκαν οι κολάδες, οι ψευτοαριστεροί, οι αυτοί οι μάγκες που χορεύουν ζεμπεκές τώρα με το Μαργαρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Μάρη. Να δώσουμε το λόγο και στους επόμενους τηλεθεατές. Θα σας ευχαριστήσω. Οι απόψεις σας όλοι είναι σεβαστές. Σας δίνουν και χρόνο όπως ακούτε για να μιλήσετε. Το μόνο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς όπως κοπρόσκυλα. Το μόνο. Να είστε καλά πάντως. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Χαίρετε κύριε Λοβέρδο. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα θα κληθεί να λύσει η επόμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το πρόβλημα με τους μπαχαλάκηδες. Εγώ τους αποκαλώ τα βαπτιστήρια του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βαπτιστήρια αντιμετωπίζονται χαλαρά και με ήπια μέσα από τον απόστρατο στρατηγό της συμφοράς. Όταν όμως έρθει ο Μητσοτάκης, θα λάβουν το σύνθημα τα βαπτιστήρια και τότε δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Θα καούν τα πάντα. Και εδώ θα πρέπει ο Μητσοτάκης να δείξει ότι υπάρχει κράτος οργανωμένο να αντιμετωπίσει ριζικά τους μπαχαλάκηδες. Και εγώ, ο απλός πολίτης, καταθέτω την πρότασή μου. Όποιος συλλαμβάνεται να φέρει κουκούλα, να επιτίθεται στα όργανα της τάξεως, να καίει και να καταστρέφει είτε δημόσια είτε ιδιωτική περιουσία, σε αυτές τις περιπτώσεις να ενεργοποιείται και να εφαρμόζεται ο αντιτρομοκρατικός νόμος. Έναν τέτοιο νόμο θα πρέπει να φέρει στη Βουλή ο Μητσοτάκης και τότε θα αποκαλυφθούν οι εραστές της αναρχίας, της καταστροφής και της ανομαλίας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να πούμε εδώ ότι χτες, όπως ξέρετε, υπήρξε μια δημόσια επίθεση του Ρουβίκονα, αυτής της οργάνωσης που κάνει συνεχώς μπαχαλάκικες παρεμβάσεις, εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Για τα όσα έχει πει ότι θέλει να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη. Επαναλαμβάνω,
ότι ο νόμος χωρίς νόμο και χωρίς τάξη και χωρίς όλοι οι Έλληνες να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και χωρίς να υπάρχει τάξη δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία. Είναι προϋπόθεση ο σεβασμός στον νόμο και στην δημόσια τάξη της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Όποιοι το καταλαβαίνουν έχει καλώς. Όποιοι δεν το καταλαβαίνουν πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Ξέρω ότι λογοκρίνομαι από το κανάλι και γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι ήπιος. Διότι αν θα πω κάτι παραπάνω θα με κόψουν πριν βγω στον αέρα. Θα πρέπει κύριε Λοβέρδο να πείτε στον κόσμο εσείς, να το πω αυτό, μην μου το κόψετε σπάγιο, ή μπουρδελοδημοσιογράφοι που ενημερώνετε την κοινή γνώμη, όχι την ενημερώνετε, τη διεστραβλώνετε την κοινή γνώμη, ότι το Κόσοβο κατεκτήθηκε από τους Αλβανούς από το 1890, τότε πηγαίναν σαν εργάτες. Σήμερα το Κόσοβο έχει φύγει από τη Σερβία γιατί οι Αλβανοί είναι περισσότεροι από τους Σέρβους. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην Ελλάδα. Οι μουσουλμάνοι γεννάνε σαν τις κουνέλες οι γυναίκες. Το ίδιο και οι Αλβανοί. Ο Έλληνας άμα γεννήσει ένα παιδί, άκουσον, πιάνεται τεκμήριο και του βάζουν εφορία. Πώς να γεννήσει ο Έλληνας κύριε Λοβέρδο. Πώς να γεννήσω εγώ δεύτερο και τρίτο και τέταρτο παιδί κύριε Λοβέρδο, όταν το δικό μου το παιδί πιάνει τεκμήριο, ενώ ο Αλβανός υπάρχουν κρατικές συμβάσεις που δεν πληρώνει φόρους στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Δεν πληρώνει τίποτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κύριε Ροβέρδο. Και θα πείτε, επειδή εγώ δεν βλέπω ειδήσεις και βλέπω διάφορα site, δεν λέτε την αλήθεια κύριε Ροβέρδο. Δεν λέτε τις αλήθειες. Στη Νορβηγία διώχνουν τους Νορβηγούς οι μουσουλμανικές κοινότητες και τους λένε, αν εδώ μένουμε εμείς, αν δεν σας αρέσει πηγαίνετε να μείνετε αλλού. Πήγανε στη Νορβηγία και διώχνουν τους Νορβηγούς από τη χώρα τους. Θα σου πω και κάτι τελευταίο σε παρακαλώ, το ξέρω, θα βγάλεις φλίκτενες. Θα βγάλεις φλίκτενες. Άσε με να στο πω αυτό το πράγμα. Έχει πει ο Κασιδιάρης ότι αν μην επίσης φασίστα, γιατί εγώ είμαι Έλληνας, δεν είμαι φασίστας. Έχει πει ο Κασιδιάρης μπορούμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και δεν θα περάσει κουνούπι. Μόνο να τα ελέγχει ο ελληνικός στρατός και το ελληνικό ναυτικό. Και δεν θα περάσει ρουφούνι. Κατάλαβε το κύριε Λοβέρδο. Τώρα πες ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θα ήθελα να αποφεύγουμε τις εκφράσεις όπως μπουρδελοδημοσιογράφοι. Είναι τραγικό να λέγονται τέτοιες εκφράσεις. Κατά τα άλλα, οι απόψεις σας είναι δικές σας, είναι σεβαστές. Διαφωνώ πλήρως μαζί σας. Διαφωνώ με τη Χρυσή Αυγή. Τη θεωρώ ένα ακραίο εθνικιστικό κόμμα με σαφή φασιστικό προσανατολισμό. Τώρα από εκεί και πέρα, δικαίωμά σας να είστε με όποιο κόμμα θέλετε. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι η δημοκρατία ανέχεται και τους εχθρούς της. Κυρία Βούλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Λοβέρδο. Θα ήθελα και εγώ να σας πω κάτι. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία μου αρέσει, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένα κόμμα. Εγώ ούτε είχα πάει να ψηφίσω, ούτε θα ξαναπάω να ψηφίσω. Δεύτερον, εγώ αισθάνομαι ξένη μέσα στον ίδιο μου τόπο. Όταν είναι οι Πακιστανοί δίπλα μου και κάνουν φασαρία και μεθοκοπάνε και σπάζουν μπουκάλια και κάνουν ατασταλίες και παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο και δεν έρχεται, αισθάνομαι ξένη. Εγώ όμως πληρώνω και την εφορία μου και τον έφυά μου και τα πάντα μου. Εγώ σαν Ελληνίδα δεν βρίσκω το δίκαιο μου. Όμως ο ξένος που τον φιλοξενώ εγώ, σπάει, καίει, έχουν βάλει τους λαθρομετανάστες μέσα. Κάψανε όλο τον τόπο και του άλλου την περιουσία, τις ελιές του, το ένα, το άλλο, τα χωράφια του και δεν μπορούν να βρουν το δίκιο. Τότε τι κράτος είναι αυτό. Τι κράτος είναι αυτό που με βάζει εμένα θηλιά στο λαιμό μου να πληρώνω τους φόρους μου, να είμαι νόμιμος πολίτης και να μην μπορώ να βρίσκω και το δίκιο μου. Αυτό θέλω να σας πω. Και αν κάνω λάθος θέλω να το σχολιάσετε. Μάλιστα. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Ζαχαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Λοβέρδο. Θέλω να σας συγχαρώ βεβαίως για την εκπομπή σας, γιατί το να μπορεί ένας άνθρωπος πολίτης να μπορεί να κάνει ένα διάλογο με την πολιτική ηγεσία, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, το αναπληρώνετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, να γυρίσω λίγες εκπομπές πιο πίσω. Είχατε πει μόνο σας ότι η κοινωνία, για την ελληνική πάντοτε συζητούμε, έχει πρόβλημα μεγάλο, διότι ο κοινωνικός ιστός έχει σχεδόν διαραγεί και καταλαβαίνετε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Επάνω σε αυτό το θέμα, βέβαια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και από εκεί
ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα, γιατί εάν δεν υπάρχουν οι κάτοικοι αυτού του τόπου, εμείς όπως τους λέμε, γηγενείς δεν τους λέμε. Και πρέπει να ξέρετε από ποια λέξη προήλθε, το αφήνω αυτό. Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας γερνάνε, γίνονται γεροντοπαλικαράκια, γεροντοκορούλες και δεν παντρεύονται διότι υπάρχουν και τα οικονομικά και το ένα και το άλλο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Κανείς, μα κανείς όμως δεν νοιάζεται αυτούς τους φουκαράδες, τους Έλληνες, με αυτή την απίστευτη γλώσσα που μιλάνε, με τον πολιτισμό, έστω κάποιοι με κατηγορούν ότι εγώ δεν έχω σχέση μαζί τους. Δεν πειράζει. Αλλά εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι έχουμε κλείσει τα μάτια, έχουμε μια ιτοπάθεια τεράστια και κάθομαι και βλέπω, γιατί εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ, γιατί έχω κάποια μεγάλη ηλικία και παρακολουθώ, παρατηρώ τα πάντα. Και αν σκεφτείτε και κάνετε μια εκπομπή, αν χρειάζεται μια έρευνα, θα δείτε ότι οι κάρτες που είναι για το μετρό, τα λεωφορεία και το ένα και το άλλο, είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι οι περισσότεροι ανθρώποι, υπόψη ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι οι περισσότεροι ανθρώποι από ξένα μέρη. Αλλά και εγώ αισθάνομαι, εκείνο το οποίο αισθάνθηκα κάποια στιγμή που ήμουν σε ξένη χώρα, νόμιμα, αισθανόμουν ότι την αίσθηση του ξένου. Ξέρετε τι σημαίνει ύστερα από τόσα χρόνια δουλειάς, έχω πληρώσει με αίμα και υδρότα τα αμεροκάματα τα οποία έχω κάνει και τη συνταξούλα μου. Και όμως αισθάνομαι και σε αυτόν τον τόπο ξένος. Δεν μπορώ να πάω στα μέρη, δεν μπορώ να πάω στο σπίτι μου, το οποίο είναι στα Εξάρχεια. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Κυρία Σπασία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Χαίρομαι πάρα πολύ, αλλά διαφωνώ σε κάτι που είπετε για τους ομοφυλόφιλους. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Με ενδιαφέρει που θέλουν μονιμότητα και βγαίνουν στη φορά. Έχεις τα βίτσια σου, έχεις την ανομαλία σου, έχετε και να τη χαίρεσαι. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τους ανώμαλους και ποδοπατάμε τη θρησκεία. Ποδοπατάμε όλους τους Έλληνες που, όπως είπε η προηγούμενη κυρία, πληρώνουμε τα πάντα με το ειστέρημα, δηλαδή πληρώνουμε και δεν έχουμε να φάμε μετά. Και όλοι οι κυβερνώντες και όλα τα κόμματα, δεν λέει κανείς για τους Έλληνες που μας καταντήσανε σε αυτά τα χάλια και μόνο για τους πρόσφυγες, κύριε Λομπέρδο. Ποιοι πρόσφυγες, κύριε Λομπέρδο μου? Αυτοί δεν είναι πρόσφυγες. Είναι ελαφραίοι όλοι και πάσπερτος και πρόσφυγες να είναι. Τουλάχιστον δηλαδή εμείς μπορούμε πια να φιλοξενήσουμε τόσο πράγμα που έρχονται όλοι στην Ελλάδα. Τι είναι η Ελλάδα, κύριε Λομπέρδο μου? Με συγχωρείς, από χορτήριο είναι και έρχονται όλοι εδώ. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να είμαι κόσμια με όλη αυτή την κατάσταση που είναι στον τόπο μου και δεν μπορώ να επιβιώσω εγώ και όλοι οι Έλληνες και επιβιώνουν οι όλοι που έρχονται ελαφραία και μας βρίζουν και από πάνω. Συγγνώμη δηλαδή, εσείς οι δημοσιογράφοι όλοι πρέπει να φωνάξετε πια, να φωνάξετε την αλήθεια, γιατί είναι τόσο πικρή αλήθεια. Εγώ παρακολουθώ διάφορες εκπομπές και όταν κανείς πει λίγο την αλήθεια σας κακοφαίνεται ολονών. Συγγνώμη. Συγγνώμη, έχω σεβασμό στο πρόσωπό σας και σε πολλούς δημοσιογράφους, αλλά ορισμένοι το παρακάνουν πια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να μιλήσετε πια για τους Έλληνες. Εγώ δεν ακούω κανένα να πει οι Έλληνες οι κακομοίρδες. Λένε οι πρόσφυγες οι κακομοίρδες. Και όταν ο Σφακιανάκης βγαίνει και δείχνει κάποιες συνεντεύξεις, τον λένε ακραίο και φασίστα, γιατί λέει την αλήθεια. Είπε το... Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυριάκο μου. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προχτές δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί με πιάσε από την απελπισία και την αγανάκτηση και τη συγκίνηση, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λοιπόν, είχα πει για τον Κουρουπλή. Δίνει ο Τσίπρας τη μάχη του για να μειωθεί το χρέος. Επιτρέπεται να τα λένε τέτοια πράγματα? Επιτρέπεται, ρε Γιάννη, να λένε. Και από τη μία να λέει, τη μία λέει ότι για τις άδειες, ότι έχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες. Και το είπε. Το έχουν δείξει όλα τα κανάλια. Την άλλη μέρα βγαίνει και λέει δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πολιτική ευθύνη δεν υπάρχει, λέει. Υποστηρίζει πάρα πολύ ποιος, ο Κουρουπλής. Και είπε και ένα άλλο που θα το πω. Είπε ότι βγαίνει έξω χωρίς φουρνουρά και χωρίς τέτοιο. Ότι δεν τον πειράζει κανένας. Βγαίνει έξω. Γιατί να πειράξει τέτοιον άνθρωπο ο κόσμος? Ο κόσμος δεν είναι απάνθρωπος για να πάει να τα βάλει με τον Κουρουπλή που έχει αυτή την πάθηση ο άνθρωπος. Εντάξει. Μην τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Είναι ψεύτες όλοι, Γιάννη. Πρέπει κάτι να κάνουμε να φύγουν αυτή η κυβέρνηση. Και ο ένας άλλος βουλευτής επιτρέπει να λέει ότι θα πουλήσουν, δεν με νοιάζει αν πουλήσουν είναι και τις μασέλες για να πάρουν τις άδειες. Επιτρέπεται. Αυτά, φίλε μου, Γιάννη, να τα πούμε. Να είστε καλά.
Να πω ότι χθες ο κύριος Κουρουπλής, ο οποίος υπήρξε στέλεχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας επί ΠΑΣΟΚ, παρομοίασε τον κύριο Τσίπρα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σε κάθε περίπτωση, χθες έγινε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Οδό Πανεπιστημίου, στην οποία μίλησε ο κύριος Τσίπρας. Την εκδήλωση την οργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παπαδημούλης. Και σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται στο όνομα της Κέντρο Αριστεράς, που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας, παρευρέθησαν πολλοί πρώην του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Τζουμάκας, πρώην υπουργοί. Ο κύριος Τζουμάκας, η κυρία. Πώς τη λένε, που ήταν υπουργός υγείας, η Μαριλίζα Χριστοφιλοπούλου, ναι. Η Ξένου Γιανακοπούλου, μπερδεύτηκα. Η Μαρία Ρεπούση, ο Αντώνης Ορουπακιώτης, η Μαρία Γιανακάκη και φυσικά ο Φώτης Κουβέλης. Απλώς το λέω έτσι προς ενημέρωσή σας. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, με ακούτε? Ναι, γεια σας. Σ' ακούω. Ναι. Ήθελα να πω κάτι. Αναφερόμαστε και συζητάμε ώρες και φορές και κατά καιρούς γενικά σε σχέση με την πατρίδα, με τα εθνικά θέματα, με την αγάπη μας για την πατρίδα και ένα σωρό γύρω από αυτό το θέμα. Και αμέσως την καραμέλα την έχουν όλοι στα χείλια, οι πιο πολλοί. Και μέσα στο δικό σας, την κατηγορία των δημοσιογράφων, ότι είναι φασιστικό, ότι είναι ακραίο, ότι είναι έτσι. Δηλαδή ένας που δείχνει την αγάπη του για την πατρίδα είναι φασίστας. Είναι φασίστας. Εδώ έχει πάρει φωτιά η πατρίδα μας από παντού. Έχει μπει μέσα η Σάρα και η Μάρα. Η Σάρα και η Μάρα έχει μπει μέσα και προσπαθούμε να προστατευτούμε. Πληρώνουμε, όπως είπε και η κυρία πριν, πληρώνουμε και δεν μας προστατεύει τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Και όλα αυτά το κεφάλι μας τα φταίει. Yes. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι η αγάπη για την πατρίδα δεν αλλάζει, κύριε Λοβέρδο. Δεν αλλάζει. Και να κόψουν την καραμέλα πολύ ότι είναι φασίστας ο οποίος λέει για την πατρίδα. Η πατρίδα είναι ένα. Χωρίς πατρίδα δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Ούτε όχι βρακή, όχι σπίτι, όχι θρησκεία. Τίποτα δεν έχεις. Ξύπνα λοιπόν Έλληνα και ανάλογα πράξε. Να είστε καλά. Μια μικρή διευκρίνηση σε αυτά που είπε ο κύριος Γιώργος. Η αγάπη προς την πατρίδα είναι κάτι που μπορεί να ισχύει για όλους τους χώρους. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Πατριώτης δεν είναι αυτός ο οποίος έχει συγκεκριμένη κομματική ή ιδεολογική ταυτότητα. Πατριώτης είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ζούμε σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα και προσπαθούμε να την κάνουμε καλύτερη για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Είναι το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον που μας εμπνέει για μια καλύτερη Ελλάδα. Όπως ξέρετε, πολλοί πατριώτες είναι οι κάτοικοι των ΗΠΑ. Πάρα πολλοί πατριώτες. Δεν είναι επειδή έχουν κοινή καταγωγή, περισσότερο είναι από διαφορετικές χώρες, αλλά έχουν κοινό όραμα, κοινή κατεύθυνση. Ότι θέλουν μια χώρα δημιουργική, ελεύθερη, που να είναι σεβαστή για όλους. Αυτό θέλω και εγώ για την Ελλάδα. Και όποιος πιστεύει τα ίδια είναι πατριώτης. Όποιος αντίθετα εκμεταλλεύεται τον πατριωτισμό σε ένα στήρο σοβινισμό για να εξυπηρετήσει κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες, αυτός δεν είναι πατριώτης. Το παίζει πατριώτης, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Κυρία Έλληνα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μου συγχωρέσετε λίγο τρακ που έχω. Επαρχίζω τόσο καιρό να σας βρω και επιτέλους σας πήρα. Να είστε καλά. Προσυπογράφω πλήρως όσα λέτε εδώ και καιρό που ακούω. Σας ακούω και χρόνια βέβαια, εν πάση περιπτώσει. Και ακριβώς ήρθα στα λόγια σας, γιατί αυτό ήθελα να πω για τον πατριωτισμό, σχετικά με τον πατριωτισμό, ότι δεν είναι προνόμιο των φασιστών. Και οι φασίστες και οι ναζιστές που βγαίνουν στο κανάλι ή οπουδήποτε αλλού να κρυφτούν επιτέλους στα λαγούμια τους. Αυτό ήθελα να πω επίσης. Ναι, ακριβώς αυτό, γιατί είναι η καταστροφή τα δύο άκρα, η άκρα αριστερά και οι φασίστες, οι Ναζί, ήταν η καταστροφή της πατρίδος και οι κατακτητές τους, ο οποίος πολέμησε όχι μόνο ο πατέρας μου, γιατί προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία είναι του κέντρου,
Βέβαια ήταν αντικομουνιστής, αλλά δεν ήταν, ήταν πατριώτης και ήταν κεντρός και δημοκράτης πάνω απ' όλα. Και θέλω να πω, πολέμησε, και όχι μόνο αυτός, εκατομμύρια εκατόν δεσημάτων υπήρξαν από τον ναζισμό όπως και από τον σταλινισμό. Επιτέλους όμως οι φασίστες ιδιαίτερα να κρυφτούν στα καβούκια τους και να πάνε στην κόλαση, συγχωρήστε μου δηλαδή αυτό το πάθος, να πάνε στην κόλαση από εκεί που προήλθαν. Γιατί είναι η καταστροφή της πατρίδας. Μην κάνετε κι εσείς το ίδιο λάθος. Όχι, ναι. Που κάνουν εκείνοι, έτσι. Κανένας δεν είναι. Σε μια δημοκρατία, σε μια ελεύθερη χώρα όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα μας, όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Όποιος παραβιάζει τα δικαιώματα του άλλου, υπάρχουν και οι ευθύνες. Αυτό ισχύει. Όλοι είναι ελεύθεροι να λένε την άποψή τους. Αλλά κανείς δεν έχει δικαίωμα να παραβιάζει τον νόμο, την τάξη και την ελευθερία. Έχετε απόλυτο δίκιο, και μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω. Όπως είπε και ο γέρος της Δημοκρατίας, ότι δεν θα διώκεται το φρόνημα, η πράξη θα διώκεται. Ακριβώς. Απλά αυτά ήθελα να πω. Πολύ σωστά το είπατε. Πλήρως ό,τι λέτε. Να είστε καλά. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε? Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πάρω το λόγο για αυτά που άκουσα τις τελευταίες 2-3 ομιλίες των πολιτών που πήραν τηλέφωνο. Το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και εξακολουθεί να γίνεται είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το διέρη και βασίλευε. Αυτό το χρόνια αγγλοσαξονικό πρότυπο που έχει καταφάχει, κατασπαράξει δηλαδή αυτό το λαό ατελείωτους αιώνες. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορήσω πάρα πολύ, θα ήθελα να πω ότι ας μπορέσει να καταλάβει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι δεν υπάρχουν ίσα δικαιώματα στον πολίτη. Ξεκινάνε από τους βουλευτές, από δημοσιογράφους, από πολιτικούς, από κατασκευαστές. Θα το κλείσω αυτό το θέμα εδώ. Απλά να αναφέρω μόνο ένα γεγονός, αλλάζω λίγο το θέμα. Να καταλήξω και να πω ότι 5 και 6, 7 Σεπτεμβρίου του 2014, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση η τρόποντινά αριστερά εν τέλει, ο κύριος Τσίπρας ήταν καλεσμένος στο φόρουμ Αμπροσέτη στην Ιταλία, στη λίμνη Κόμο. Ας κάτσει κάθε Έλληνας πολίτης να ψάξει και να δει τι είναι αυτό το φόρουμ, ποιος τον κάλεσε όταν είχε 3% ποσοστό, ποιοι άλλοι Έλληνες πολιτικοί, δημοσιογράφοι, μεγάλοι κατασκευαστές έχουν περάσει. Το θέμα είναι τεράστιο, δεν τελειώνει εδώ. Το μόνο που θα ήθελα να πω, ας αφήσουν να σκέφτονται ότι να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας, να κάνουμε. Δυστυχώς το κονκλάβιο είναι από τόσο υψηλά, έχει απλώς τόσο πολύ τα δίχτυα του σε όλο τον πλανήτη, και πλέον το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο εδώ. Εγώ, κύριε Λοβέρδα, να σου πω την αλήθεια για να κλείσω, παρακολουθώ τις εξελίξεις όχι μόνο σε δική μας τη χώρα, αλλά το τι συμβαίνει παγκοσμίως. Με καμία ουσιαστικά πολιτική στενότητα, ούτε κομματικοποιημένα, τίποτα. Και προσπαθώ να κοιτάξω τα πράγματα από ψηλά, ως ένας αυτόνομος, να το πω, ερευνητής. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο πλανήτης διέρχεται και είναι να έρθουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν θέλω ούτε να τρομάξω, ούτε να γίνω τρομολάγνος. Το μόνο που θα ήθελα να πω και να συμβουλέψω κάποιους ανθρώπους που έχουν τουλάχιστον ακόμη λίγη αγνότητα μέσα στον εγκέφαλό τους, να κάτσουν να επεξεργαστούν τα στοιχεία και να προετοιμάσουν τον εαυτό τους για κάποιες δύσκολες καταστάσεις που θα βιώσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Κώστα. Δύσκολες καταστάσεις περνάει ο πλανήτης από τότε που υπάρχει άνθρωπος. Πολύ δύσκολες. Και πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Και πάντα έχουν περάσει από δοκιμασίες μεγάλες. Μεγάλες. Δεν υπάρχει γενιά που να μην έχει ζήσει μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Η πρώτη γενιά που κόντεψε να τα καταφέρει ήταν η δική μας γενιά. Ήρθε όμως και η δική μας σειρά, δυστυχώς, πριν από 6 χρόνια. Συνεπώς, όλοι έχουν περάσει από μεγάλες δοκιμασίες. Και όλοι θα περάσουμε. Και ο πλανήτης θα περάσει και άλλες, και πολέμους ενδεχομένως, και καταστροφές, φυσικές και ανθρώπινες, και οικονομική κατάρρευση. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, αυτά που υποστηρίζει ο αγαπητός κύριος Κώστας, είναι δικαίωμά του να τα υποστηρίζει. Δεν με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά ο καθένας έχει την άποψή του. Η κυρία Μέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
Λένε ότι ήρθαν οι αλλοδαποί, ότι εμείς που φωνάζουμε γιατί ήρθαν είμαστε ρατσιστές. Εγώ, κύριε Λοβέρδο, πριν από 7 χρόνια λυπήθηκα έναν Αλβανό με την οικογένειά του και τον έβαλα στο σπίτι να μείνει, στην Καρδίτσα, επειδή εγώ δεν μένω εκεί. Και του είπα, μείνε, δεν θέλω τίποτα, μόνο να προσέχεις το σπίτι. Τουλάχιστον να, το χειμώνα να έχει τη ζέστη, να μην πέσει. Τον έβαλα μέσα τον κύριο, έφυγε, δεν άφησε τίποτα. Τα τείχια μόνο που δεν μπόρεσε να πάρει. Και πάω στο σπίτι που μένει, γιατί εγώ είπα ότι ήθελα να το ανακατασκευάσω το σπίτι πάλι, και βλέπω τα έπιπλα της μητέρας μου, που για μένα έχουν συναισθηματική αξία. Και πήγα στην αστυνομία. Και λένε, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μα Χριστιανέ μου, λέω το διοικητή, εγώ πήγα, είδα τα πράγματά μου εκεί, τα έχει ο άνθρωπος αυτός. Τα φωτιστικά, το ψυγείο, τα έπιπλα, τα πάντα. Δεν μπορούμε τίποτα. Είναι δεμένα τα χέρια μας. Αφού δέθηκαν τα χέρια της αστυνομίας, περιττό να μιλάμε, ποιο κράτος. Ποιο κράτος, εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία 30 χρόνια και ασχολούμαι ενεργά και εκλεγμένοι και παντού. Τώρα όμως θα σκεφτώ και τη Νέα Δημοκρατία. Μας έχουν καταντήσει να ιδιάσουμε τους πάντες. Ναι, σε ευχαριστώ. Να πω ότι ρατσιστής, για να το διευκρινίζουμε αυτό, είναι όποιος θεωρεί πως οι Έλληνες είναι ανώτερη ράτσα, ανώτερη φυλή και οι υπόλοιπες φυλές είναι κατώτερες. Τότε είσαι ρατσιστής. Όταν θεωρείς πως ο Αφγανός, ο Αλβανός, ο Σέρβος, μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετική η φυλή, η διαφορετική εθνικότητα, ότι είναι κατώτερος από σένα, ή έχει διαφορετικό χρώμα στο, ή διαφορετικό θρήσκευμα, ή διαφορετική συμπεριφορά. Μόνο τότε είσαι ρατσιστής, αν αυτό το θεωρείς. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ρατσιστές οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον. Υπάρχουν και ρατσιστές, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Υπάρχει μια διάχυτη αγωνία και ένας διάχυτος φόβος από τον χειρισμό του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο είναι υπαρκτό και είναι μεγάλο. Αυτό δεν είναι ρατσισμός. Είναι ένας προβληματισμός για το πώς θα χειριστούμε αυτό το ζήτημα που έχει μεγάλες και αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας, ιδίως στις περιοχές εκείνες όπου μένουν πάρα πολλοί αλλοδαποί. Και η τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα, η κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, η Ελένη Λουκά είμαι. Καλώς. Κοιτάτε, η κατάσταση είναι τραγική. Ο Θεός με φωτίζει να πω επανάσταση, πόλεμο, να ξυπνήσει ο κόσμος. Δηλαδή απίστευτο αυτό που σημαίνει. Και θέλω να σας διορθώσω, συγγνώμη, σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει δικτατορία βέβαια του σατανά από ό,τι βλέπουμε. Υπάρχει η Χούντα, χειρότερη και από τη Χούντα. Καταλάβατε, δεν υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Και θέλω ένα μήνυμα στο φίλοι αυτών που δεν είναι κύριος κι αυτός. Αυτοί παρανομούν γιατί το σύνταγμά μας στηρίζεται στην Ορθοδοξία. Όταν ορκίζονται οι εκάστοτε βουλευτές, ο Πρωθυπουργός, ορκίζονται στο όνομα της ομορφίου και αδιαιρέτου Τριάδας, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στο όνομα του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Λοβέρδο, παγκόσμια, που έχουμε επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία. Είμαστε η μοναδική. Δεν υπάρχει. Επομένως, αυτά που κάνει με τα θρησκευτικά είναι παράνομα. Δηλαδή, καταπατεί το Σύνταγμα και τους νόμους. Αυτοί είναι σκοταδιστές, όχι εμείς. Αυτοί είναι κομμουνιστές που δεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το Σύνταγμα της Ελλάδος αναγνωρίζει ως επικρατούσα θρησκεία την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό είναι σαφές. Το ότι στην Αγία Τριάδα, στην Ομούσιο και αδιέρετο Αγία Τριάδα, ορκίζονται μόνο όσοι παίρνουν θρησκευτικό όρκο οι βουλευτές. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Φίλης και οι κυβερνώντες σήμερα πήραν πολιτικό όρκο, άρα δεν ορκίστηκαν στην Αγία Τριάδα, έτσι, για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Και πάλι, είναι δικαίωμα του καθενός σε μια χώρα ελεύθερη όπως είναι η Ελλάδα να πιστεύει στην Ορθοδοξία, στον Καθολικισμό, στον Εβραϊσμό, στον Ιουδαϊσμό, στον Μουσουλμανισμό, σε οποιαδήποτε θρησκεία, στον Βουδισμό ή να είναι άθεος. Το προβλέπει και αυτό και το σέβεται και το Ελληνικό Σύνταγμα και οι διεθνείς συνθήκες στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί πέρα όμως, το να έχω μια θρησκευτική άποψη είναι προσωπική μου υπόθεση και δεν έχω κανένα δικαίωμα να προσπαθώ να την επιβάλλω στον άλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανή Ορθόδοξη. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε και δεν μπορούμε να μην το σεβόμαστε.
Ιδίως μάλιστα γιατί και για εθνικούς αν θέλετε λόγους η Ορθοδοξία υπήρξε ο πυλώνας εκείνος που κράτησε τον Ελληνισμό, που διατήρησε τον Ελληνισμό στα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας. Αυτό σαν ένα μικρό σχόλιο, γιατί η ώρα μας πέρασε. Θα μπορέσετε να με δείτε απόψε και στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη βγαίνω στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου. Κατά τα άλλα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε, γιατί όντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Να μην αποθαρρύνεστε, αλλά να προσπαθούμε ακόμη περισσότερο. Για το καλό και το δικό μας και της οικογένειάς μας και της κοινωνίας μας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. We'll be right back.